η αγάπη είναι η ρίζα, η οντολογική υπόσταση της υπάρξεως της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος κατασκευάστη με τον ίδιο με τα χέρια του ιδίου του Θεού και κατασκευάστη όμοιος με τον Θεό, κατ' εικόνα του και ομοίωση. Ο Θεός είναι αυτό αγάπη. Άνθρωπος είμαι, θνητός, ίσως με όλους τους ανθρώπους. Δεν γεννήθηκα υπερφυσικός. Αντιλήφθηκα τη ματαιότητα της πρόσκαιρης ζωής. Μου δόθηκε σοφία και σύνεση. Και μετά από παράκλησή μου προς Αυτόν, ήρθε σε μένα πνεύμα σοφίας. Καράβι και ταξιδεύει το Άγιο Όρος με κατάρτι τον Άθωνα. Σημαία τη μεταμόρφωση κι άγκυρα την Παναγιά. Το 1921 γεννήθηκε στο μικρό και άσημο χωριό της Δρούσιας, στην Πάφο, στην ίσο των Αγίων Κύπρο, ανάμεσα σε πολυμελή αγροτική οικογένεια, ο Σωκράτης. Ήταν έβδομος κατά τάξη σχετικά με τα 8 αδέρφια του. Γεννήθηκε πρόωρα την 1η Ιουλίου, στη γιορτή των Αγίων Αναργύρων της Γιόλου, και σαν από θαύμα έζησε. Γεννήθηκε εφταμηνίτικο, έμβριο, και θεώρησαν ότι ήταν νεκρό, διότι ήταν και μελανιασμένο, ήταν κακοποιημένο. Φανταστείτε να έχει γεννήσει μια γυναίκα σε μια πανήγυρη, λοιπόν, τι ήταν τότε η εποχή, τα δεδομένα. Πήγαν να το θάψουν, να το βάλουν κάπου σε μια γωνιά. Και εκεί που πήγαν να το θάψουν, κουνούσε τα χεράκια του ο γέροντας. Και λέει η θεία του, ότι μα αυτό το παιδί είναι ζωντανό. Γι' αυτό ήταν και κακεκτικό στη ζωή του, δεν είχε και πολύ υγεία. Πάντοτε η υγεία του ήταν επισφαλής. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, ένας σκεύος της χάριτος. Ένα παιδί όταν αρχίζει με δυσκολίες η ζωή του, φαίνεται ιδιαίτερα ευλογημένο. Ο παππούς από τη μητέρα του Ευγενία ήταν ιερέας του χωριού και τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα ο μικρός Σωκράτης, μάθαιναν όλες τις παραδόσεις της Εκκλησίας, νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, την αρετή της υπακοής στους μεγαλύτερους και διδασκάλους που χαρίζει την γλυκύτητα της ταπεινοφροσύνης, αγάπης και ανιδιοτελούς θυσίας και προπαντός την ελεημοσύνη. Στιγμάτιζε η αγαθή και λεήμων μητέρα το φύλαυτο και ασυμπαθές. Πρώτα φρόντιζαν για τις φτωχές οικογένειες του χωριού και μετά την οικογένειά τους. Στο σχολείο πήγε μόνο 3 τάξεις με διαλύψεις, διότι έπρεπε να εργάζεται στα κτήματα και τα ζωντανά της οικογένειάς του, πέρα στο μακρινό Ακάμα, δίπλα από το χωριό της Δρούσιας. Έπρεπε όμως τα μεγαλύτερα αδέρφια του να ξενιτευτούν, εφόσον δεν θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους στην Κύπρο. Στα 15 του χρόνια, το 1936, παρόλες τις δυσκολίες της Αγγλοκρατίας, τα αδέρφια του πλήρωσαν το τίμημα ώστε να σπουδάσει ο Σωκράτης στην Αμερική. Ο Σωκράτης βρέθηκε στην πόλη της Πάφου προκειμένου να γνωρίσει την αστική ζωή και εκεί εργαζόταν σε ένα υφασματοπωλείο. Του στερούσαν όμως τον δίκαιο μισθό που είχαν συμφωνήσει και γρήγορα αντιλήφθηκε ο ίδιος αυτό που το Ευαγγέλιο ονομάζει «κόσμο της αδικίας». Ήταν έτοιμος τα αδέλφια του τα άλλα να τον πάρουν στην Αμερική και μάλιστα να σπουδάσει και ηθοποιώσει στο Χόλιγουτ, πήγε σε μια
σε ένα κινηματογράφο τότε που είχε ένα πολεμικό έργο και σκοντωνόντουσαν μεταξύ τους, και τότε του ήρθε μια θλίψη που μας έλεγε πώς οι άνθρωποι σε μια στιγμή χρόνου να σκοτώνονται. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Πόνεσε πολύ και κάθισε σε ένα βράχο, αναλογιζόμενο στην απόλυτη ματαιότητα όσων βιώνει ο άνθρωπος, αφού τα πάντα φθήρονται και οδηγούν εν τέλει στο θάνατο. Αισθάνθηκε ως τα μύχια της υπάρξεώς του ένα τεράστιο κενό. Αλλά αυτή την ώρα εμφανίστηκε σε αυτόν ο ίδιος ο Χριστός και του είπε «Σοκράτη, γι' αυτό έπλασα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος». Η υπερκόσμια φωνή του αντίχησε αρμονικά και επιβλητικά, εσωτερικά και εξωτερικά, με υπέρλογο τρόπο σε όλη την ύπαρξή του. Κύμα φωτός ουρανίου και φλόγα αγάπης για τον δημιουργό του ανακαίνισε την πονεμένη ψυχή του. Μετά τη θεία εκείνη όραση, σκεφτικός, στραμμένος στον εαυτό του, αποφάσισε να μην πάει στην Αμερική. Και τότε ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται κάτι άλλο, να σκέφτεται την αφιέρωση στο Θεό. Πήγαινε και ψάρευε στον ακάμα, μόνος του. Του άρεσε να είναι μόνος του, να είναι σε μια μοναξιά, χωρίς να γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο για τη μοναχική ζωή. Δεν γνώριζε κάτι για τον μοναχισμό, αλλά σε ένα προσκύνημα στο ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία, έμαθε ότι αυτό που αναζητούσε είναι ο μοναχισμός που ανθούσε τότε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Την άνοιξη του 1937 επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Όταν έφτασε στις πύλες της Μονής, αισθάνθηκε τα πάντα να αλλάζουν. Το τοπίο έλαμπε με μια ασυνήθιστη λαμπρότητα. Αισθανόταν μια περίγραπτη χαρά. Βαθιά ειρήνη πλημμύριζε την καρδιά του και πήγαζε από κάθε τι στο περιβάλλον της Μονής. Προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, δώρο της Αγίας Ελένης που φυλασσόταν εκεί, και διαπίστωσε ότι η λάμψη και η ευωδία προερχόταν από αυτόν. Μόλις τον προσκύνησε, αισθάνθηκε ένα φως από το Σταυρό να έρχεται στην καρδιά του. Και όταν τον επερικύκλωσε αυτό το φως, άλλαξε μέσα το ολόκληρος και άρχισε να κλαίει, να τρέχουν τα μάτια του να κλαίει. Και ο γέροντας μας είπε, όπως θυμάστε, ότι από εκείνη την ώρα εγώ έγινα μοναχός. Εκείνη την ώρα εγώ έγινα μοναχός. Δεν ξανασκέφτηκα τίποτα άλλο. Και έτσι πράγματι έμεινε στη Μονή Σταυροβουνίου για 9 χρόνια περίπου και όλη τη ζωή, όπως μας διαβεβαιώνει και ο γέροντας Αθανάσιος, ο οποίος τον πρόλαβε, και ο γέροντας Γερμανός και άλλοι πατέρες που πρόλαβα εγώ και τους θυμόντουσαν τον γέροντα δόκιμο στο Σταυροβούνι, πράγματι ήταν ακίνητος και συνεχώς εργατικός και πρόθυμος ότι του ανέθετε η αδερφότητα. Στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας, που είναι χαμηλά στους πρόποδες του μοναστηριού, έμεινε μαζί με άλλους δοκίμους, διακονώντας τα χωράφια. Τόσον πόθον είχε να φορέσει το ράσο, που επήγε μια μέρα στην εικόνα της Αγίας Βαρβάρας που έμεινε εκεί στο μετόχι και λέει «Αγία μου Βαρβάρα, σε παρακαλώ φώτισε τον ηγούμενο να μου βάλει τα ράσα, τόσον πόθον να βάλω τα ράσα». Σε 2 μέρες τον κάλεσε ο ηγούμενος μόνος σου και του λέει «Θα σου φορέσω τα ράσα, παρόλο που δεν είσαι ενήλικας». Και τότε χαιρόταν και το θεώρησε θαύμα της Αγίας Βαρβάρας. Είχε εμπνευστεί πάρα πολύ από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου, διότι ήταν πραγματικά άγιοι άνθρωποι. Εκείνο που τον ενέπνεε τον γέροντα ήταν η μεγάλη ασκητικότητα των πατέρων αυτών, η ακρίβεια της συνειδήσεως της μοναχικής πολιτείας που είχαν και η μεγάλη αγάπη προς τον Θεό και η άρνηση του κόσμου. Στο Σταυροβούνι μαθήτευσε κοντά σε γέροντες πνευματικούς εναρέτους, που του μιλούσαν με θαυμασμό για τους συγχρόνους τους οσίους πατέρες που είχαν γνωρίσει στο Άγιο Όρος, που όχι μόνο απέκτησαν αρετές, αλλά η χάρη του Θεού τους ανέβασε ψηλότερα και έκτισε πάνω στην ταπείνωση και αγάπη τους
για τον Θεό και τους ανθρώπους τα χαρίσματα των ιαμάτων, της θεολογίας, της προφητείας, αλλά κυρίως τους καρπούς του πνεύματος, πίστη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, εγκράτεια. Ο γέροντας Βαρνάβας, ο ηγούμενος της Μονής, τον έκυρε μοναχό, δασοφόρο και τον ονόμασε Σοφρόνιο. Όχι χωρίς λόγο, επειδή ήταν πανέξυπνος ο γέροντας και πολύ σόφρον. Γι' αυτό και πήρε το όνομα Σοφρόνιος, λόγω ότι είχε δυνατό μυαλό και πολύ σοφροσύνη. Επειδή την Μονή Σταυροβουνίου την ταλάνισε τελικά το ημερολογιακό ζήτημα, ο γέροντας Κυπριανός συμβούλεψε τον νεαρό Σοφρόνιο, που πάντα ήθελε να πάει στο Άγιο Όρος, να καταταχθεί στους Αγιορείτες. Αφού όμως ψάξει επιμελώς να βρει ένα άρετο γέροντα. Πριν μεταβεί στο Άγιο Όρος, ο πατήρ Σοφρόνιος προσκύνησε στα Ιεροσόλυμα. Είχε την ελπίδα ότι ίσως συναντούσε και εκεί εναρέτους γέροντες στο ύψος των αρετών που επιθυμούσε. Στα Ιεροσόλυμα συνάντησε δύο εναρέτους παλαιότερους πατέρες. Τον αρχιμανδρίτη Φιλούμενο, μετέπειτα ιερομάρτυρα, και τον πατέρα Ελπίδιο, αδελφούς διδήμους κατά σάρκα. Είχαν και αυτοί από μικρά παιδιά γίνει μοναχοί στην ίδια μονή, στο Σταυροβούνι, και αργότερα με την ευλογία του γέροντα της μονής διακονούσαν με σύνεση στην αγιοταφική αδελφότητα. Ο πατήρ Σοφρόνιος προσκύνησε στη φυλακή του Πρετορίου, στον Άγιο Γολγοθά, στο μάρμαρο της Αποκαθυλώσεως, στο Ναό της Αναστάσεως. Όπως ο πολύ ερωτευμένος αγκάλιασε τον Πανάγιο Τάφο. Σώμα, ψυχή, καρδιά, χείλη, μάτια και μέτωπο ρουφούσαν το άκτιστο φως της Αναστάσεως. Αναλογιζόταν ότι από τον μικρό αυτό τάφο πήγασε και πηγάζει η ζωή και η Ανάσταση σε όλη την κτήση. Η ευωδία και η πνευματική παρουσία του Κυρίου Ιησού τον άφησε άφωνο. Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Ανέπνεε το Πνεύμα το Άγιο, που πήγαζε από κάθε πέτρα, από κάθε δέντρο, από κάθε στοιχείο της φύσης. Αλλά εκεί που κάμφθηκε με συντριβή η αγνή καρδιά του ήταν ο τάφος εκείνης, της μητέρας του, που αγκαλιάζει στουργικά όλη την ανθρωπότητα, πιστούς, ακόμα και απίστους. Όταν ο πατήρ Ελπίδιος τον ξαναγούσε στο Θαβόριο Όρος, έψαλε κατανυκτικά: στους μαθητάς παρηγορώντας τους, αναβαίνω εις τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Και όταν λέει στην τελευταία του προσευχή, όταν ετελείωσε τα πάντα και θα ανέβαινε πλέον εις την δόξα του, θέλω Πάτερ, λέει, για να όπου είμαι εγώ, για να όσοι και αυτοί. Στα Ιεροσόλυμα ο Πατριάρχης έμαθε για την παρουσία του και την πνευματική του κατάρτιση και του πρότεινε να αναλάβει ηγούμενο στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Δεν αποδέχτηκε την πρόταση, επιθυμώντας την ασκητική ζωή του Αγίου Όρους. Είχε μελετήσει
αλλά εκεί γνώρισε για πρώτη φορά πως μετά τους διωγμούς, όσοι ήθελαν να βιώσουν τα πάθη αλλά και την Ανάσταση του Κυρίου, γίνονταν μοναχοί και ασκήτευαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, νηστιών, αγρυπνιών, απομακρύνσεως από τον κόσμο, για να απεκτηθούν τα γήινα πάθη και να γίνουν πουράνοι δια του Χριστού. Ο μοναχισμός ξεκίνησε στην Αίγυπτο από τον Μέγα Αντώνιο. Ταυτόχρονα, ο Μέγας Βασίλειος οργάνωσε τον μοναχισμό στην Καπαδοκία. Στα Ιεροσόλυμα έλαμπαν ο Μέγας Ευθύμιος και ο Άγιος Σάββας. Άνθησε επίσης και στο Σινά. Προσκύνησε στη Μονή του Αγίου Γερασίμου στον Ιορδάνη, στον Χοζεβά, στο Σαραντάριο. Έφευγε μεταρσιωμένος. Πέρασε από την Κύπρο. Έφευγε για το Άγιο Όρος. Ο πατέρας του Παντελεήμων δεν έπαψε να το χαιρετά μέχρι που χάθηκε στο βάθος. Γνώριζε ότι δεν θα τον έβλεπε πλέον σε αυτή τη γη. Ο ίδιος ήταν κατάφορτος από αρετές, γνώστης της προσευχής και της φύλαξης του νου από ακαθάρτους λογισμούς. Κύπρος, Πειραιάς. Δύο αδελφοί από το Σταυροβούνι ξεκινούσαν για το Άγιο Όρος. Στον Πειραιά ο καπετάνιος δεν τους δεχόταν στο πλοίο, λέγοντας ότι δεν έχει θέσεις. Όμως δεχόταν άλλους. Δεν έκαναν παράπονο, έκαναν υπομονή να πάνε με άλλο πλοίο στη Θεσσαλονίκη. Το πλοίο που δεν τους δέχτηκε βυθίστηκε κοντά στο Βόλο. Ο Κύριος τους φύλαξε. Ο πατήρ Σοφρόνιος θαύμασε την πρόνοια του Θεού. Θεσσαλονίκη τρυπητή, επίνιο του Αγίου Όρους. Άλλη μεγάλη κίνδυνη από τον εμφύλιο. Με δυσκολία έφτασαν στη Δάφνη, στη Μονή Γρηγορίου και τέλος στην Αγία Άννα, στο καλύβι της Αναλήψεως, όπου τους περίμεναν πατέρες που είχαν κάνει την πρόσκληση. Στην αρχή δεν αναπαύτηκε. Δεν βρήκε τη ζωή των μοναχών αυστηρά, ασκητική και απογοητεύτηκε. Αναπτέρωσε όμως την ελπίδα του και σύντομα του δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσει τον μετέπειτα γέροντά του Ιωσήφ. Όταν ήρθα στον Άθωνα, είχα πάρει καλές αρχές και από εκεί. Δεν ζήτησα να βρω ανέσεις εδώ και προβολές και ξέρω εγώ. Αλλά μόλις μπήκα, αμέσως αναζητούσα να ακούσω πού υπάρχει πνευματικός άνθρωπος, γιατί ήθελα να γίνω μοναχός αληθινός. Και έτσι ρωτώντας, έμαθα ότι σε μια άκρα, στη μικρή Αγιάννα του Αιώνος, υπάρχει ένας γέροντας ασκητής που κατοικεί στα σπήλαια, ο οποίος είναι νηπτικός και πραγματικά φορεύς της πατερικής ορολογίας. Τότε πήγε εκεί και πραγματικά βρήκε αυτό που ήθελε και αν δει κανείς τη βιογραφία του γέροντος θα δει τι μεγάλη ευλογία, τι μεγάλο δώρο, όπως μας έλεγε, η παρουσία στη ζωή του του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο γέροντας δεν κρατούσε υποτακτικούς, αλλά μετά από παράκληση του πατρός Σοφρονίου έκανε προσευχή. Στις πολλές παρακλήσεις του γέροντα να δεχτεί τον γέροντα Ιωσήφ, το δεχτεί κοντά του, ο γέροντας Ιωσήφ απλώς συγκατετέθηκε να προσευχηθεί και αν έλαβανε πληροφορία θα τον δεχόταν, τον ένα, τον δύο. Και
όπως μας έλεγε ο γέροντας μας, προσευχόμενος ο γέροντας Ιωσήφ ο Εσυχαστής, είδε ότι ένα πουλάκι πήγε κάθεσε στο δεξιό του ώμο και άρχισε να μιλάει με ανθρώπινη φωνή και να διηγείται τα θαυμάσια του Θεού, να θεολογεί πάρα πολύ. Και διερωτώταν ο γέροντας Ιωσήφ, ποιο είναι αυτό το πουλί που ήρθε και μιλάει με τόσο ωραίο τρόπο και είναι τόσο βαθιά θεολογία και τόσο υψηλά νοήματα. Και έλαβε την πληροφορία ότι αυτό είναι το παιδί το οποίο ήρθε κοντά σου και σου είπε να μείνει κοντά σου. Και τον κράτησε τον γέροντα Ιωσήφ. Οι δασκάλοι μας που μας δίδαξαν, που μας φόρεσαν τα ράσα και μας έβαλαν στην γραμμή, αυτοί ήταν άγιοι. Όχι κατά τίτλων τιμής, ήταν άγιοι στην πραγματικότητα. Απέβαλαν τον παλαιό άνθρωπο, έγιναν καθαρή την καρδία, μπήκαν στην θέωση, έγιναν οι του Θεού. Να, και σήμερα, όχι το καιρό εκείνο. Εκεί ακολούθησε την αυστηρή νηστεία, τη διακονία, τη μεγάλη νυχτερινή αγρυπνία που το καλοκαίρι έφτανε μέχρι σχεδόν το πρωί στην αφόρητη ζέστη. Το πρωί είχαν διακόνημα, εργόχειρο. Το μεσημέρι γεύμα, λίγη ξεκούραση και αγρυπνία μέχρι τις 12. Αλλά και θεία λειτουργία με ιερέα του παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Αργότερα ήρθε και ο Γιαννάκης, ο μετέπειτα Εφραίμ, ηγούμενος της Φιλοθέου και τώρα στην Αμερική. Μετά ο παπά Χαράλαμπος, ηγούμενος στην Διονυσίου. Εκεί ο μεγάλος γέροντας προείπε ότι τα τρία αυτά καλογεράκια θα γέμιζαν το Άγιο Όρος με μοναχούς, ενώ τότε υπήρχε η Λειψανδρία. Εφυτρώσαμε μια αδερφό της πνευματική. Ξεκινήσαντες από την ιδέα, από την διδαχή, από την παρακίνηση και από την ευχή ενός Αγίου ανθρώπου. Μας προφήτευσε όταν μας συνάντησε για την κατάστασή μας τη σημερινή. Όταν το συναντήσαμε ήμεθα τρεις και είπε τότε αυτά τα τρία παιδιά που βλέπετε θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Μας το είπε αυτό πριν 54 χρόνια. Έγινε μεγαλόσχημος το Σάββατο του Λαζάρου το 1948. Πήρε το όνομα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε «Ο νεόκουρος είναι πλήρης χάριτος, καθώς είναι εργάτης υπακοής». Την κουρά τέλεσε ως εφημέριος ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Πρόχειρο καλυβάκι από λάσπη που αντί για πόρτα είχαν μόνο παράθυρο. Αχθοφορίες στα 1200 σκαλοπάτια από το επίνιο μέχρι επάνω στις πηγές. Η παιδεία του γέροντα που τον έστελνε σε μακρινές αποστάσεις όπως στη μονή Εσφυγμένου και μόλις επέστρεψε στη μονή της Μεγής της Λαύρας, ο κόπος, η αυτοθυσία, η ανιδιοτελής αγάπη του του έδωσαν αυτό που ζητούσε. Έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, αλλά ταυτόχρονα αρρώστησε. Έφτασε να έχει αιμοπτήσεις. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η ζωή από πλευράς σωματικής σκληραγωγίας. Είχαν πάρα πολλούς κόπους και η καθημερινή αγρυπνία ήταν εξουθενωτική. Αλλά ήταν μια ζωή γεμάτη χάρη, η οποία ήταν αντιστάθμισμα στους πολλούς κόπους που έκαναν οι πατέρες μας μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ. Ο μεγάλος γέροντας αποφάσισε να κατεβούν στη νέα σκήτη της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Εκεί ασκήτεψε ένα διάστημα στους Αγίους Αναργύρους με τον πατέρα Θεοφύλακτο και μετά μόνος στο καλυβάκι του. Πιο πάνω ο Παπαχαράλαμπος στον Τίμιο Πρόδρομο, ο Παπά Εφραίμ στον Ευαγγελισμό, δίπλα ο Παππούς Αρσένιος. Συνέχισε να εξυπηρετεί όχι μόνο τη συνοδεία του, αλλά και όλη τη σκήτη. Πολλά χρόνια διακονούσε στο Κυριακό σαν εκκλησιαστικός. Εξυπηρετούσε τους πάντες. Αρρώστησε και πάλι για πολύ καιρό από το στομάχι του. Το θεράπευσε ο Άγιος Παντελεήμων. Σε επιστολή του προς αγαπητός η μοναστή του έγραφε «Οι διαθέσεις της ταπεινής μου οντότητος είναι ακόμη απορροφημένε ή εχμαλωτισμένε, να είπω καλύτερα, από τα σιδιότητας της αγάπης του Χριστού μας, όπου πάντοτε σχεδόν
αλλά ιδίως όταν προσεύχομαι, πλημμυρίζουν εις εμέ. Το 1959 κοιμήθηκε ο γέροντάς του Ιωσήφ. Όταν ζούσε, όλα ήταν κοινοβιακά. Είχε δώσει εντολή μετά την κοίμησή του να ασκητεύουν τα πνευματικά του παιδιά μόνα τους. Πράγμα όχι σύνηθες. Έβλεπε ο γέροντας τη δημιουργία αδελφοτήτων. Απέκτησαν οι παραδελφοί του συνοδείες. Κατέληξαν ηγούμενοι στα μοναστήρια Φιλοθέου και Διονυσίου. Λίγο αργότερα επανδρώθηκαν και τα μοναστήρια Καρακάλου, Ξηροποτάμου, Κωνσταμονίτου. Ο ίδιος βοήθησε από ευγνωμοσύνη το γυναικείο μοναστήρι των Ινουσών λόγω των εφοπλιστών πατέρα που είχαν βοηθήσει την σκήτη. Επίσης αργότερα καθοδήγησε την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στις πλατείες Θηβών. Με προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου επάνδρωσε τη Μονή Κουτλουμουσίου. Δεν δέχτηκε να γίνει ιερέας και ηγούμενος, καθώς με επιστολή του προς την Ιερά Κοινότητα προέτρεπε ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Δημήτριος. Εγκατέστησε εκεί ηγούμενο τον νυν Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο. Προκειμένου να αναλάβει αυτό το επίπονο έργο, ο Άγιος Παΐσιος τον προέτρεψε και του είπε ότι ο ίδιος θα αναλάμβανε πορτάρις. Πράγματι, ένα πρωί, ο γέροντας Παΐσιος εμφανίστηκε να αναλάβει το διακόνημά του. Αλλά ο γέροντας γνώριζε τα αγαθά της ησυχίας και τον άφησε στην ησυχία να προσεύχεται και να θαυματουργεί για όλο τον κόσμο. Αφού τελείωσε το έργο του στη Μονή Κουτλουμουσίου, επισκέφθηκε την Κύπρο, όπου πολλοί επίσκοποι και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Πρώτος τον παρακάλεσαν να μείνει. Η παρουσία του γέροντα στην Κύπρο ήταν κάτι από το Θεό. Και μάλιστα θυμούμαι που μας έλεγε όταν πήγε στον Άγιο Παΐσιο για να το ρωτήσει, να πάρει μια συμβουλή, του είπε ο Άγιος Παΐσιος, γέροντα του λέει, εγώ δεν θα πάω στην Κύπρο, εσύ θα πας στην Κύπρο. Με προτροπή του Αγίου Παϊσίου έμεινε στον Τίμιο Σταυρό στη Μύνθη της Πάφου. Στον Τίμιο Σταυρό της Μύνθης ανέλαβε ηγούμενος. Απόμακρο, ησυχαστικό, μικρό μοναστήρι. Εκεί εφάρμοσε ο γέροντας Ιωσήφ το πνευματικό πρόγραμμα του γέροντά του. Εκεί του προείπε ο Άγιος ότι θα έπρεπε να φροντίσει για την πνευματική καλλιέργεια των νέων που θα του έστελνε ο Θεός. Μεταξύ αυτών, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος και ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Ο γέροντας Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, που αγαπούσε πνευματικά τον γέροντα, έγραφε «Αγαπημένη μου ψυχή Ιωσήφ, Ιωσήφ, πού είσαι Ιωσήφ, πικρός είναι ο θάνατος, μαύρο και το χώμα, μα και ο ζωντανός χωρισμός, χειρότερος ακόμα. Λυπήθηκα, φαρμακώθηκε η ψυχή μου όταν έφυγες από τη Νέα Σκήτη και πήγες στο Κουτλουμούσι. Πέθανε κυριολεκτικά η ψυχή μου όταν έφυγες από το Άγιον Όρος. Τι να πω, όλα μαύρα τα βλέπω, επέπρωτο κι αυτό το ποτήρι να πιω». Παντού όπου πήγαινε πρωτοστατούσε στους κόπους. Επιθυμούσε να δει και πάλι τον υγιή μοναχισμό να ανθίζει. Φρόντιζε να ομιλεί όπου τον καλούσαν. Κοπίαζε τόσο, ώστε πλέον και η καρδιά του άρχισε να πάσχει. Δεν θα ξεχάσω στη Λάρνακα ένας λυκειάρχης, ο οποίος τώρα είναι και κοιμημένος, ο μακαριστός Ανδρέας ο Κράτος, που σε μία ομιλία του στον Άγιο Λάζαρο, όταν τελείωσε ο γέροντας, μου λέει «Ουδέποτε λάλησε ένα άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος εν Λάρνακη». Όπως συμβαίνει πάντα, όποιος θυσιάζεται αληθινά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, απαρνείται τον εαυτό του και έρει τον σταυρό του, καθώς είπε ο Κύριος. Εμφανίστηκε σε λίγο φθόνος και μετά η συκοφαντία. Είμαστε στη Μονή του Τίμιου Σταυρού στη Μύθη, ένα απόγευμα, μετά τον Εσπερινό και καθήμεθα εκεί σε ένα μικρό υπαίθριο χώρο που υπήρχε τότε στο μοναστηράκι μας. Και ήταν ο πατήρ Μιχαήλ από τη Λάρνακα, ο οποίος του λέει «Γέροντα, ήρθε να σε δω
διότι ήταν ένα πολύ φοβερό όνειρο το οποίο τρόμαξα. Και του λέει, τι είναι Παπα Μιχάλη, τι είδες, λέγε, τρόμαξες. Λέει, γέροντας, είδα μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο που καθόσαστε μαζί και συνομιλούσατε μέσα σε μια μεγάλη νοικιότητα και μεγάλη έτσι, κατάσταση Θείας Χάριτος και έτρεξα να έρθω κοντά σας, να λάβω κι εγώ μέρος στη συνομιλία αυτή την οποία είχατε με τόση ευχαρίστηση και ευκολία και με τον Άγιο Νεκτάριο. Όταν ήρθα κι εγώ να συναριθμηθώ μαζί σας, ο Άγιος Νεκτάριος γύρισε πολύ αυστηρά και μου είπε: «Εσύ να φύγεις από εδώ». Αλλά πολύ αυστηρά μου το είπε και τρόμαξα πάρα πολύ και δεν ξέρω τι συνέβηκε. Και μου είπε έτσι ο Άγιος Νεκτάριος: «Γιατί άραγε?». Ο Γιώργος του λέει: «Ευλογημένη, μην πιστεύεις, αυτά όνειρα είναι, το μην τα δίνεις σημασία». Αλλά του λέει ο Παπα Μιχάλης ότι ο Γιώργος δεν ήταν όνειρο αυτό, ήταν κάτι πολύ δυνατότερο από όνειρο. Του λέει και ο Γιώργος: «Παπα Μιχάλη, πρόσεχε και μη καίτε αμάρτανε». Θυμάμαι που του είπε αυτή τη φράση. Διότι ήδη ο Παπα Μιχαήλ φαίνεται ότι είχε αρχίσει να δέχεται λογισμούς διάφορους από κάποιους ανθρώπους που είχαν υποψίες και επώνυες για τον Γέροντα και άρχισε να δουλεύει μέσα του πειρασμός από εκείνες τις μέρες, έτσι φαίνεται. Διότι σε περίπου 15 μέρες, 20 μέρες από εκείνο το διάστημα, ο πατήρ Μιχαήλ στράφηκε πλέον κατά του Γέροντος, πιστεύοντας τότε σε αυτά τα οποία λέχθηκαν συκοφαντικά κατά του Γέροντος Ιωσήφ. Και ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Κητίου Χρυσόστομος, ο οποίος αγαπούσε τον Γέροντα, τον σεβόταν, και αυτό φαίνεται και δεν θα το ξεχάσω ποτέ όταν ήμουν δόκιμος, που ήρθε ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κητίου στην Μονή του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη και τον παρεκάλεσε να μην φύγει από την Κύπρο και να πάει στη Μονή Σταυροβουνίου. Ο Γέροντας βέβαια εσυγκινήθη με τον κόπο του Μητροπολίτου να έρθει στην Πάφο τότε και να τον προσκαλέσει με τεπιμονής μάλιστα, αλλά ο Γέροντας έστειλε τότε τον διάκονο Αθανάσιον εις τον Άγιο Παΐσιο για να ακούσει τη γνώμη του Αγίου Παϊσίου. Πράγματι, ήρθα στην Παναγούδα που ήταν ο Γέροντας Παΐσιος τότε, χτύπησα το κουδουνάκι για να με ανοίξει, οπότε βγαίνει στον παρκόν ο Γέροντας Παΐσιος και μόλις με δει μου λέει: «Η Κύπρος το Άγιον Όρος, η Κύπρος το Άγιον Όρος, η Κύπρος το Άγιον Όρος». Πει τρεις φορές αυτόν τον λόγο. Οπότε κατάλαβα ότι αυτή ήταν η απάντηση. Και μετά του είπα του Γέροντα αυτήν όλη την περιπέτεια που είχαμε εκεί. Εντάξει, ο Γέροντας όπως πάντοτε έκανε συνέπαση και με τους πάσχοντας ανθρώπους, χωρίς να κατακρίνει κανένα, χωρίς να πει να σχολιάσει τα πράγματα, είπε: «Πες στον Γέροντα να έρθει πίσω στο Άγιον Όρος» και τελείωσε η αποστολή του εκεί. Ο Γέροντας όμως, πάλι με την προτροπή του Αγίου Παϊσίου, γύρισε στο Άγιον Όρος με την τετραμελή συνοδεία του στο σιμωνοπετρίτικο κελί του Ευαγγελισμού της Καψάλας. Και ήρθαμε τότε στο Άγιον Όρος και φέραμε και την Παναγία τότε και θυμούμε πόση ευωδία είχε η Παναγία, πόση χαρά αισθανόμαστε στο πλοίο, πόση ευλογία όλοι μας μέσα στην προσευχή, μέσα στις ακολουθίες. Εκεί η νέα συνοδεία ακολουθούσε το πρόγραμμα που εφάρμοζε πάντα ο Γέροντας σαν παρακαταθήκη από τον μεγάλο Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Εκεί τους επισκέφθηκε ο Άγιος Παΐσιος και ο Γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, παλαιός γνώριμος του Γέροντα. Και ο Γέροντας Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας και άλλοι πνευματικοί πατέρες χάρηκαν για την επιστροφή του στο Άγιο Όρος. Με προτροπή του Γέροντα Εφραίμ από τα Κατουνάκια διέμειναν για λίγο στο Κουτλουμούσι. Διευρύνθηκε η αδερφότητα και στο τέλος κατέληξαν στη Νέα Σκήτη από όπου ξεκίνησαν. Εκεί είχε παραλάβει την καλύβη ο Γέροντας Ελπίδιος που είχε ξαναγήσει τον Γέροντα στα Ιεροσόλυμα. Το γεροντάκι χάρηκε που έβλεπε τόσους νέους μοναχούς. Κοιμήθηκε όμως σύντομα. Αλλά και η αδερφότητα το 1987 κλήθηκε να επανδρώσει τη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου, όπως είχε προειπεί ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης,
και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Του τηλεφώνησε η μοναχή Μαρία Υψηλή από την Κύπρο, όταν γινόταν ο λόγος για το Βατοπέδι. Του λέει, «Γέροντα, μην απορρίψεις το Βατοπέδι, διότι πριν 5 χρόνια πήγα στον Άγιο Πορφύριο για πρώτη φορά και τον είδα και μου είπε, ποιον έχεις γέροντα?» Και του λέγω, «Το γέροντα Ιωσήφ». Μου απαντά ο Άγιος Πορφύριος, «Τον Κύπριο?» «Ναι», του λέω, «γέροντα, αυτός θα είναι στο μέλλον ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου». Δεν ήθελα να πάω στα μοναστήρια. Συνηθισμένος από την ησυχαστικότερη ζωή, τα μοναστήρια είναι πολύ άσχολα. Δεν ήθελα να πω. Να πήγαμε με τον τάδε, λέει, «Κύριος, μας πληροφόρησαν άγιοι άνθρωποι, προφήτες. Να πάτε στο Βατοπέδι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το Νοέμβριο του 1987 έγραφε, «Προσευχόμενος για σας, βλέπω ότι πολλές δυσκολίες συναντήσατε. Πολλές πέτρες και μεγάλες βρήκατε στο δρόμο σας. Φτάσατε μέχρι απογοητεύσεως. Σας πλησίασε η κούραση. Ναι, όλα αυτά είναι αληθή. Μα κι αυτός ο γέροντάς σας, όλος του ο βίος είναι περιπέτειες. Και πάλι θλίψεις και πάλι βάσανα και πάλι δάκρυα και πάλι από την αρχή περιπέτειες κτλ. Ναι, αλλά πόση δόξα και μαρτυρική στέφανη τον περιμένουν. Το σκεφτήκατε αυτό? Εάν συμπάσχομεν, τότε και θα συνδοξαστόμεν». Θυμάμαι ήταν και ο διηγόρος εδώ και είχαν μια συνεδρία πώς να μας εκδιώξουν από τη Μονή. Και ο γέροντας παρόλα τα αυτά, παρόλο που άκουαν αυτά, καθαρίζει με ψάρια και λέει, «Τα πρώτα ψάρια θα τα πάρετε σε όλους τους βατοπεδινούς παλαιούς πατέρες, γιατί πρέπει πάντα να τους δείχνουμε την αγάπη μας και το σεβασμό μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κόπον εδώ για τόσα χρόνια και κράτησαν τη Μονή την οποία θα μας παραδώσουν στον χρόνο και σε εμάς». Και τότε είδαμε αισθητά του γέροντά μας στο στασίδι του ηγουμένου εδώ μέσα και μας είπε προστακτικά, «Μην προσφύγετε από εδώ, εδώ είναι το θέλημα του Θεού». Και να βλέπετε τώρα τον καρπό. Μετά από πολλή νηστεία εκ μέρους του γέροντος και προσευχή, τότε ήρθε η ώρα που η Μονή Βατοπεδίου έγινε κοινόβιο. Το 1990 το μοναστήρι έγινε κοινόβιο με πρώτο ηγούμενο το γέροντα Εφραίμ. Και βλέπετε, γέμισε το μοναστήρι από νέους και οι περισσότεροι είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Είναι από ξένες χώρες, λίγοι. Είναι από ξένες οικογένειες, από διάφορες ανατροφές. Και είναι ομονιασμένοι και αγαπημένοι, σαν να του γέννησε μια μάνα. Ποιος είναι αυτός που έκαμε τους νέους αυτούς με υψηλά πτυχία, με μεγάλες οικογένειες, να τα πετάξουν μέσα στο φούρνο, να πάρουν το σταυρό της περιεκτικής φιλοπονίας και να χαίρονται στην εξορία και να είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία? Η αδελφότητα μεγάλωσε. Το αναστηλωτικό έργο και οι συντηρήσεις με την ευχή και ευλογία του γέροντα συνεχίζονται. Υπάρχει ούτε ελαχίστη μορφή εις των μοναχών ειδικά να σκέφτεται κάτι άλλον εκτός από το γενικό κέντρο. Το γενικό καθήκον, όπου είναι και η βάση της υποστάσεως μας σαν πρόσωπα, είναι η αγάπη.
Για ένα διάστημα, ο γέροντας βοήθησε στην ανακαίνιση του μετοχίου στο Πόρτο Λάγος. Πίστευε ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται το εθνικό και κοινοφελές έργο που επιτελούν οι ιερές μονές. Το Φεβρουάριο του 1991 έγραφε σε πνευματικό τέκνο του. «Κάθε μέρα φυτρώνει και ένα νέο θέμα πελωρίων διαστάσεων, που η εξάρτησή του είναι και νομική, είναι και διακρατική. Και ξέρεις τώρα με τα σημερινά δεδομένα να απαιτείς κρατική συμπαράσταση εκεί όπου όλα διαλύθησαν». Επέστρεψε και πάλι στην Μονή. Ησύχαζε πλέον σε ένα μικρό ασκητήριο που του έκτισε η αδερφότητα. Βοηθούσε τους αδελφούς πνευματικά με τη διδασκαλία και την εξαγόρευση των λογισμών. Στήριζε τους προσκυνητές με το θεολογικό λόγο του. Όταν ήταν ανάγκη, ο γέροντας είχε χαρίσματα, όπως κάθε άγιος άνθρωπος. Φανίζουν τα χαρίσματα του Θεού κατά την χρεια και την ανάγκη των ανθρώπων που είναι κοντά του. Η κόρη μου είχε πάθει μια την όσο του Βέγγινερ, μια σπάνια, αγκίτιδα, η οποία έδινε χρόνο ζωής την εποχή εκείνη 6 μήνες. Παρόλο που ο αιματοκρίτης είχε φτάσει το 14 και δεν είχαμε γνωριμία ακόμα το είδος της ασθενείας, πήρα το γέροντα τηλέφωνο, γέροντα την Κατερίνα τη χάνουμε. Μου είπε ο γέροντας ότι δεν έχω κι εγώ καμία πληροφορία ακόμη. Την επομένη τον ξαναπήρα και μου λέει, γιατρέ, η κόρη σου θα γίνει πολύ καλά. Από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε να αιμορραγεί, να ανεβαίνει ο αιματοκρίτης, θεραπεύτηκε, τελείωσε το πανεπιστήμιο και έκαμε και μια οικογένεια με 2 παιδιά. Ο γέροντας μας δεν έδινε σημασία σε αυτά τα πράγματα. Ήταν πραότατος και η βαθιά ειρήνη του, εμφανής, γαλήνευε όσους τον επισκέπτονταν. Ήδη από τις αρχές του 2009, ο γέροντας γνώριζε ότι δεν θα υπάρξει γι' αυτόν άλλο έτος επάνω στη γη. Όταν του εύχονταν και του χρόνου με υγεία, απαντούσε στον ουρανό. Ο πραγματικός μοναχός περιμένει τον θάνατο όπως σημανικός ερωτευμένη. Αυτόν τον τρόπο περιμένει τον θάνατο. Όχι γιατί φοβάται. Πότε να έρθει ο θάνατος να φύγουμε από εδώ. Να κλείσει η πόρτα της κολάσεως και της εξορίας. Θα πάμε εκεί. Ο Χριστός μας είδε τι μας είπε. Θα σας αφήσω ορφανούς ποτέ. Ιδού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και θα έρθω πάλι ο ίδιος. Να παραλείψω με εμάς. Είναι όπου είμαι εγώ και είμαι εσύ. Όταν ο γέροντας με το νέο ημερολόγιο 1η Ιουλίου εκοιμήθηκε και όπως ξέρουμε 1η Ιουλίου γεννήθηκε το 1921, τότε οι πατέρες που πήγαν εκεί να τρόπονται να ράψουν σε ένα μανδύα το λείψανο, διότι όπως είναι εδώ τα γιορίτικα τυπικά, ο κεκοιμημένος μοναχός πάντοτε είναι καλυμμένος. Μου λέει ο πατήρ Αγάπιος που ήταν εκεί και ήταν ο υπεύθυνος για να ετοιμάσει το λείψανο του γέροντος, λέει, γέροντα, το ράψαμε τώρα, το λιώσαμε, αλλά από την άλλη. Δεν είναι άσχημο το πρόσωπό του. Πρώτο είναι αυτό και δεύτερο, ξεχάσαμε να κλείσουμε ένα μέσο στο στόμα του μόλις εξέπνευσε, μόλις παρέδωσε την ψυχή του και τώρα δεν κλείνει. Γι' αυτό μου λέει, ίσως πρέπει να το καλύψουμε. Του λέω, παιδί μου, γιατί να το καλύψουμε? Αυτό είναι τα δείγματα του μαρτυρίου του γέροντος. Εκοιμήθη με ένα μαρτυρικό τρόπο. Αυτό είναι προς τιμήν του. Εμείς θα το αφήσουμε και δεν θα μας πειράξει. Λοιπόν, αυτός, όπως μου ο ίδιος έλεγε, τακτοποίησε το λείψανο και μετά έπρεπε να το κόψει με το ψαλίδι, να φέρεται το πρόσωπό του και περίπου σε μια ώρα που ήταν έτοιμος για να κόψει το να φανεί το πρόσωπό του, τότε ήταν κλειστό το στόμα του με χαμόγελο και όχι μόνο έτσι, αλλά φαίνεται όλο το πρόσωπό του δεν ήταν πρόσωπο νεκρού, ήταν πρόσωπο ζωντανού ανθρώπου. Και ο γέροντας, επειδή έκλεισε όλη τη ζωή στο θάνατο, του τα φέρω ο Θεός έτσι με ένα θαυματουργικό τρόπο να χαμογελάσει και να μας δείξει το θρίαμβο, όπως έλεγε ο ίδιος, και την επιτυχία του στην άλλη ζωή. Εμάς μας χρειάζεται μόνο ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, η Ανάστασή μας, η ζωή μας. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε. Να, θάνατος ήρθε και τα θέρισε. Είδα και εγώ αυτό το χαμόγελο του γέροντα, το οποίο αυξήθηκε κατά την ώρα της νεκροσύμου ακολουθίας. Τι ήταν το ίδιο γιοράντικα που ήρθε και μετά.
Αν θέλαμε να λέγαμε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του γέροντά μας Ιωσήφ του Βατοπεδίνου, θα λέγαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε συνεχώς δάκρυα. Και όταν λέμε δάκρυα, δεν εννοούμε ένα κόμπο δάκρυ, εννοούμε λυγμούς, θρήνους. Δεν θα επαληθευόταν σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου ότι μακάρι κλαίοντες νύονται γελάσσουσι. Τόσο πολύ πόθο είχε να φύγει, αλλά έβλεπα κι εγώ ταπεινά σκεπτόμενος γιατί ήθελε να φύγει ο γέροντας τόσο πολύ, γιατί ποθούσε να φύγει από τον κόσμο αυτόν. Και είδα ταπεινά ότι ο γέροντας εβίωνε την αιώνια ζωή. Αυτό το φως θα είναι στην αιώνια, το ένδυμα μας και η κατοικία μας. Προσέχετε τη μεταξύ σας ενότητα και αγάπη, για να μην μπορέσει ο διάβολος να φέρει διάσπαση της ενότητος, διότι η βάση της προσωπικότητος είναι η αγάπη. Σπάζομαι.